με τον γραμματέα του Τμήματος Αλλαγής για την παρουσία του εδώ στην Γάλλη σήμερα. Είναι μεγάλη τιμή για εμάς που μας επισκέπτεται. Θεωρούμε και μεγάλη τιμή για εμάς που κατάγεται από την Γάλλη ο γραμματέας. Το Κίνημα Αλλαγής, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, προσπαθεί μια επανασύνδεση με την κοινωνία. Θεωρούμε ότι πρέπει να τεθούν νέες βάσεις και ο γραμματέας είναι εδώ να μας μιλήσει για το τι με γενέθλια. Σε εσάς ο λόγος. Κλείστο δικό σου. Καταρχάς, ακούγομαι. Καταρχάς, προφανώς η σημερινή συνέντευξη για μένα έχει μια ιδιαίτερη σημειολογία λόγω του ότι γίνεται στον τόπο της καταγωγής μου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου και την γραμματέα και τα μέλη της Νομαρχιακής Επιτροπής που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και έχουμε την ευκαιρία να μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη συνέντευξη που θα πάει στην Γάλλη. Σαν μια μικρή εισαγωγή πριν ξεκινήσουμε με οτιδήποτε ερωτήσεις θέλετε να δεχθούν ή οτιδήποτε, θέλετε να πάμε να δούμε λίγο τη χρονική συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε σήμερα. Σήμερα βρισκόμαστε λοιπόν μόλις τρεις μέρες πριν από την 21η Αυγούστου, στην οποία όπως διαταλεί με τόση χάρη και πάθος η κυβέρνηση, τελειώνουν επιτέλους τα προγράμματα των μνημονίων. Βρισκόμαστε σε μια χρονική συγκυρία στην οποία η χώρα μας έχει χάσει το waiver, στην οποία η χώρα μας έχει χάσει τη δυνατότητα να ενταχθεί στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, στην οποία το δεκαετές ομόλογο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε επιτόκιο της τάξης του 4,3%, στοιχεία που δημιουργούν τεράστια προβλήματα στη δυνατότητα χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας από εδώ και στο εξής. Κανείς δεν μας έχει μιλήσει για αυτά και κανείς δεν μας έχει μιλήσει για την προοπτική της ελληνικής οικονομίας από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που έχει επιλεγεί η λήξη ενός προγράμματος δανεισμού χωρίς να έχουν διασφαλιστεί οι όροι της περαιτέρω χρηματοδότησης της ελληνικής οικονομίας που θα οδηγήσουν και συνθήκες για την επανεκκίνησή της. Το Κίνημα Αλλαγής, από την πρώτη στιγμή που είχε τεθεί ο χρονικός ορίζοντας αυτός και από το πλαίσιο που είχε βάλει η κυβέρνηση στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές μας, είχαμε πει ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει την νομιμοποίηση να δεσμεύσει τη χώρα με νέα, αχρίαστα, αντιαναπτυξιακά μέτρα λιτότητας, με μοναδικό γνώμονα του πώς θα καταφέρει να παραμείνει για λίγο ακόμα στην εξουσία. Ζητήσαμε εκλογές λοιπόν γιατί θεωρούμε ότι ο μόνος αρμόδιος να μπορέσει να καθορίσει τις δεσμεύσεις, τους όρους και το ποιον εμπιστεύεται για να μας βγάλει από την κρίση είναι ο ελληνικός λαός και γι' αυτόν τον λόγο θεωρούσαμε ότι έπρεπε να έχει το λόγο και ρόλο στις αποφάσεις που θα ληφθούν για το μέλλον της εθνικής οικονομίας εδώ και τώρα. Ανταυτού η κυβέρνηση, όπως και η αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία έδινε ραντεβού για εκλογές, αφού θα έλεγε το πρόγραμμα και ενώ θα είχαν ήδη αποφασιστεί τα μέτρα εξόδου από το μνημόνιο, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς απλά θα επιτύχουν την κυβερνητική αλλαγή με τη λογική της θεωρίας του όριμου φρούτου ότι η κυβέρνηση θα πέσει από τη φθορά και αυτοί απλώς θα καταλάβουν την εξουσία. Η κυβέρνηση λοιπόν προχώρησε στη λήψη και στη συμφωνία μέτρων τα οποία υπονομεύουν οποιαδήποτε προοπτική να μπορέσει να σταθεί η χώρα, η οικονομία και κυρίως η κοινωνία όρθια στα πόδια της. Μας μιλάγανε για καθαρή έξοδο αυτοί που έχουν ήδη ψηφίσει περικοπές συντάξεων από 1η-1η του 19, αυτοί που έχουν ήδη συμφωνήσει σε μείωση του αφορολόγητου, αυτοί που έχουν ήδη δεσμεύσει τη δημόσια περιουσία για τα επόμενα 99 χρόνια μέσω του υπερταμείου, αυτοί που έχουν ήδη συμφωνήσει και κυρίως για ένα θέμα που αφορά και την Γάλλημο και τα νησιά μας, στην επαναφορά του υψηλού ΦΠΑ, στοιχεία και μέτρα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν είχαν γίνει αποδεκτά από την κυβέρνηση του δικού μας πολιτικού χώρου. Μας λένε για καθαρά έξω αυτοί που είχαν συμφωνήσει από το γενικό νομάσμα τα 3,5% μέχρι το 22 και 2,2% μέχρι το 60 που υπονομεύουν οποιαδήποτε αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μας. Και μάλιστα μέσα σε ένα πολιτικό πλαίσιο και μια πολιτική ρητορική που συντηρεί και ευνοεί το διχαστικό λόγο και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, όταν η μόνη πολιτική αντιπαράθεση στη Βουλή έχει να κάνει με το τι κάνει σύζυγος του Πρωθυπουργού και το τι κάνει σύζυγος του κ. Μητσοτάκη, ενώ οι Έλληνες έχουν συγκεκριμένα προβλήματα, καθημερινά προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα και ειδικά τα χαμηλά και μεσαία κοινωνικά στρώματα, για τα οποία περιμένουν από το πολιτικό σύστημα να δώσει λύσεις. Και ακριβώς αυτές τις λύσεις έρχεται να δώσει το Κίνημα Αλλαγής. Με ένα εξειδικευμένο προγραμματικό πλαίσιο, το οποίο θα παρουσιάσει ο Πρόεδρος μας και εν όψη
της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ένα εξειδικευμένο προγραμματικό πλαίσιο ακριβώς γιατί στόχος μας είναι να γίνουμε χρήσιμοι. Να καταθέσουμε ένα πλαίσιο που θα οδηγήσει στην προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου, ένα πλαίσιο μιας υγιούς, μετριοπαθούς, μεταρρυθμιστικής δύναμης, με ένα σαφές κοινωνικό πρόσημο, με ένα σαφή ευρωπαϊκό προσανατολισμό που θα μπορέσει να ανακτήσει τη χαμένη σχέση εμπιστοσύνης του πολίτη με την πολιτική. Ενός πολιτικού χώρου που θα μπορέσει να εκφράσει ξανά τον προοδευτικό δημοκρατικό χώρο, τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες, μια κοινωνική βάση διαχρονικά πλειοψηφική, η οποία για να κάνουμε και την αυτοκριτική μας, γιατί είμαστε οι μόνοι που την έχουμε κάνει και είμαστε οι μόνοι που έχουμε αναλάβει και δυσανάλογο πολιτικό κόστος για τις πολιτικές επιλογές που έχουμε αναλάβει, εμείς δώσαμε το περιθώριο στις δυνάμεις του λαϊκισμού και του τυχοδεκτισμού να μπορέσουν να βρουν έφορο έδαφος για να πούνε, να τάξουν ψέματα, χυδαία ψέματα στον ελληνικό λαό και όταν έρθουν στην εξουσία να εφαρμόσουν το πιο σκληρό μνημόνιο απ' όλα. Σε αυτές λοιπόν τις δυνάμεις, σε αυτή τη διαχρονική κοινωνική βάση της δημοκρατικής παράταξης, κάνουμε εκ νέου ένα κάλεσμα για συμπόρευση, ακριβώς γιατί αυτό που έχει ανάγκη ο χώρος σήμερα είναι εθνικό, η χώρα σήμερα είναι εθνικό σχέδιο εξόδου από την κρίση, κοστολογημένο, που θα προσανατολίζεται και θα εστιάζει κυρίως στα προβλήματα των μη προνομιούχων, που είναι ακριβώς αυτή που θέλει να εκφράσει και πάλι ο χώρος μας. Το κίνημα αλλαγής δεν βολεύεται ούτε με τον ρόλο του ρυθμιστή, ούτε με ένα ποσοστό 8 με 10% απλά για να υπάρχουν. Η δημοκρατική παράταξη έχει μια τεράστια ιστορία. Οι Κάλυμνος και τα Δωδεκάνησα γνωρίζουν πολύ καλά ποια είναι η ιστορία αυτή, γιατί αποτελούσαν ένα τα προπύργια τη δημοκρατική παράταξη. Τα δημοκρατικά αντανακλαστικά των πολιτών εδώ πέρα θα έχουν χώρο έκφραση στι επόμενε εθνικέ εκλογέ, για να αποδείξουμε στην πράξη ότι οι επόμενε εκλογέ θα είναι εκλογέ για τρει και το κίνημα αλλαγή θα είναι η θετική έκπληξη σε αυτές και ο πρωταγωνιστής την επόμενη μέρα, ακριβώς για να μπορέσουν να δώσουν ουσιαστικές λύσεις με κατεύθυνση την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου μετά τις εκλογές. Αυτά σαν μια μικρή εισαγωγή και πολύ ευχαρίστως να συζητήσουμε οτιδήποτε άλλο θέλετε.